Πάμε αμέσως στις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας, την Έφη Κουτσοκώστα, να δούμε πρώτα την απόφαση του Προδικαστικού Συμβουλίου για τους τρεις, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ. Η Εύα Καηλή δεν παρουσιάστηκε σήμερα στο δικαστικό μέγαρο στις Βρυξέλλες και σε λίγο θα δούμε και το παρασκήνιο. Σύμφωνα λοιπόν με το δελτίο τύπου που εξέδωσε πριν από λίγο η Βελγική Εισαγγελία εδώ στις Βρυξέλλες, οι δύο από τους υπόπτους, ο σύντροφος της κυρίας Καηλή, ο Φραντζέσκο Τζιόρτζι, αλλά και ο πρώην Ιταλός Ευρωβουλευτής Πιέρ Αντώνιο Παντσέρι, προφυλακίζονται μέχρι τη δίκη τους. Ενώ ο τρίτος ύποπτος, ο κ. Σταλαμάνκα, μένει ελεύθερος, αλλά με παρακολούθηση με το ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Αυτοί τώρα οι δύο που προφυλακίζονται μπορούν να ασκήσουν έφεση, όλοι μπορούν να ασκήσουν έφεση μέσα στο επόμενο 24ωρο και να παρουσιαστούν ξανά μπροστά στο εφετείο για τα ελληνικά δεδομένα, θα λέγαμε, μέσα στις επόμενες 15 ημέρες. Η απόφαση λοιπόν αυτή έχει ουσιαστικά να κάνει με το γεγονός ότι αυτά τα δύο άτομα, ο σύντροφος της κυρίας Καηλή και ο πρώην Ευρωβουλευτής, δεν μπορούν, έκρινε η δικαιοσύνη, να είναι ελεύθεροι ενώ όσο διαρκεί αυτή η έρευνα. Τα αδικήματα με τα οποία βαρύνονται είναι τα ίδια με αυτά που βαρύνεται και η κυρία Καηλή, η οποία τελικά για ποιο λόγο δεν πήγε σήμερα. Πράγματι, τα δικήματα είναι πολύ βαριά. Είναι η συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, είναι η διαφθορά και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η κυρία Καηλή σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν και από τον δικηγόρο της, δεν παρέστη εξαιτίας μιας απεργίας φυλάκων στη φυλακή στην οποία κρατείται και είχε μεταφερθεί πρόσφατα. Και γι' αυτό το λόγο οι δικηγόροι της ζήτησαν μια αναβολή και τελικά θα βρεθεί ενώπιον του Προδικαστικού Συμβουλίου στις 22 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Πρέπει να σου πω βέβαια ότι σύμφωνα με τις βελγικές αρχές θα μπορούσε η εισαγγελία να στείλει κάποιον να τη μεταφέρει, αλλά τελικά όπως το αποδίδουν οι βελγικές αρχές όλο αυτό σε μια παρεξήγηση. Οι δικηγόροι της που είναι διαφορετικοί από αυτούς του συντρόφου της, είναι κάτι που επισημάνθηκε. Mm-hmm. Πράγματι, είναι διαφορετικοί οι δικηγόροι και είναι διαφορετική μάλλον και η περασπιστική γραμμή που τηρούν οι δύο σύντροφοι. Είναι κάτι το οποίο κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και από τα διεθνή μέσα και από συναδέλφους με τους οποίους μιλούσαμε. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσε να. Δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο, όπως μας λένε εδώ πηγές από την βελγική δικαιοσύνη. Δύο κατηγορούμενοι, δύο ύποπτοι να έχουν διαφορετικούς συνηγόρους και να διαχειρίζονται διαφορετικά την κάθε υπόθεση. Μάλιστα, μέχρι τις 22 λοιπόν παραμένει προφυλακισμένη η κυρία Καηλή. Σωστά. Η κυρία Καηλή παραμένει προφυλακισμένη στις φυλακές του Χάρεν μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου, που και θα εμφανιστεί και εκείνη για να καταθέσει και να κριθεί και η δική της τύχη, αν δηλαδή θα προφυλακιστεί ή αν θα αφαιθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ενδεχομένως να επικαλεστεί το γεγονός ότι είναι μητέρα ενός μικρού παιδιού 2 ετών και οι δύο του γονείς βρίσκονται υποκράτηση. Τώρα για τους άλλους δύο που θα προφυλακιστούν, σύμφωνα και με την απόφαση της βελγικής δικαιοσύνης, θα μπορούν κάθε μήνα να ασκούν έφεση, να ζητούν αποφυλάκιση και αν το κρίνει η δικαιοσύνη να το εφαρμόσει μέχρι και την τελική δίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έφη, για όλες αυτές τις πληροφορίες.